Είδατε πριν σχεδόν να χρόνο τα λόγια μου γιατί μπήκε στο στούντιο ε, και είχε δίκιο που μπήκε έτσι. Ο Βασίλη Κίτο, υπάρχει κυρίε και κύριοι, μια πολύ σοβαρή είδηση. Πε μα, Βασίλη. Ε, πριν από λίγη ώρα, Νίκο, στη λεωφόρο Αθηνών, δολοφονήθηκε, εκτελέστηκε με όπλο Καλάσνικοφ ο επιχειρηματία Βασίλη Στεφανάκο. Οι δολοφόνοι του, ο δολοφόνος του και ο συνεργό του επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα. Ο Στεφανάκο ήταν ε, μέσα στο αυτοκίνητό του. Και το συμβάν έλαβε χώρα πολύ κοντά, πάρα πολύ κοντά στη μάνδρα αυτοκινήτων την οποία διέθετε στο παρελθόν και η οποία δύο φορές είχε γίνει στόχος βομβιστικής επίθεσης μεγάλης νικοβομβιστικής επίθεσης από άνθρωπο της νύχτας τον ναι, Θύμησε μα λίγο τώρα, πρώτα απ' όλα έχουμε μια δολοφονία η οποία έχει όλα τα χαρακτηριστικά τα μαφιόζικα. έτσι, Δηλαδή έγινε ε, πριν από λίγη ώρα, μα λε, ε, στο δρόμο, ήταν στο αυτοκίνητό του, τον γάζωσαν με καλάστικοφ. Πε μα δύο πράγματα για τον Βασίλη Στεφανάκο. Ο, ε, ο Στεφανάκο ε, Νίκο κυκλοφορούσε στο Χαϊδάρι, λε και ήταν στο σπίτι του, γιατί εκεί γεννήθηκε και μεγάλωσε. Είναι από τη μάνη, όλη η οικογένειά του είναι στο, στο Χαϊδάρι. Ε, την τελευταία φορά κατηγορήθηκε για την συμμετοχή στην απαγωγή της, του Περικλή Παναγόπουλου, όμως το εφετείο το οποίο ολοκληρώθηκε πριν από τρεις μήνες, αθωώθηκε για αυτήν την απαγωγή. Υπήρχαν ωστόσο στην ίδια δικογραφία με τον Παναγιώτη Βλαστό, Υπήρχαν συνομιλίε τηλεφωνικέ. Εκτό ναι, από αυτό, πάντω, εκτό από την ε, απαγωγή Παναγόπουλου, υπάρχουν και. Ε, υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα για τον Βασίλη Στεφανάκο. Ε, υπήρχε μία διαρροή από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία ότι κατά τον εγκλισμό του στι φυλακέ Κορυδαλού, ειδικά στι φυλακέ Κορυδαλού, ήταν εντό εισαγωγικών ο πατέρα ε, τη νεοτρομοκρατία, υποπία είναι η Νίκο. Ναι. Ότι ε, τον αγαπούσαν και τον εκτιμούσαν πάρα πολύ. Οι, της φωτιάς, οι νεαροί πυρήνε τη φωτιά. Πατέρα με την έννοια την πνευματική, να το πούμε ε, έτσι. Ε, δεν ξέρω τι. Πάντω γι' αυτό δεν είχε κατηγορηθεί ποτέ. Όχι, όχι δεν ασφαλώς, είχε κατηγορηθεί. Είχε φυλακιστεί γιατί, για ποια δικήματα, Βασίλη, γιατί είχε πέρασει πολύ η Είχε φυλακιστεί για εκβιασμού, αλλά η ισόβια την οποία είχε καταδικαστεί και είχε κτίσει γύρω στα 8 έτη μέσα στι φυλακέ ήταν η διπλή δολοφονία στο περιστέρι του ανθρώπου της νύχτας, το ονόματι Κουτελιέρη, ο οποίος καθόταν μαζί με ένα συνεργάτη του σε καφενείο της περιοχής, κατηγορήθηκε για αυτή τη δολοφονία ω ως ναι. ηθικός αυτουργός, με εκτελεστή ε, Νίκο, ως φερόμενο εκτελεστή, τον Αλκέτ Ριζάη, όμως στο εφετείο η πρόεδρος του δικαστηρίου και επειδή είχε δεχτεί στο μεσοδιάστημα αυτές τις βοβιστικές επιθέσεις στη μάντρα αυτοκινήτων εκεί όπου βρέθηκε νεκρός πριν από λίγο, θεώρησε λογικό Ω αντίπεινα να πήγε και ο Στεφανάκο και του έσπασε έτσι τα ισόβια. Λοιπόν, Βασίλη, σε ευχαριστούμε. Παρακολουθούμε το θέμα.